ιστορία του. Αυτό είχε εντυπωθεί από το Άγιον Όρος που είχε γράψει η εφημερίδα εδώ. Είσαι ο Χρήστος Λάδος. Αλλά δεν είδα το τέλος του, μην ξέρετε, τι έγινε στο τέλος του. Και όταν έρθει η ηλικία τα παιδιά, έρθει με τη ΣΕΔΕΚ να πάει να φέρει 7 βόδια από το Σταύρο για θυσία, για τους θεούς. Πηγαίνει με τους δούλους να φέρει τα βόδια με τη ΣΕΔΕΚ. Όπως πήγαινε όμως, σήκωσε τα μάτια στον ουρανό και σκέφτηκε ότι ήρθε μια αυτιά έπνευση από τον ουρανό. Βρε αυτός ο πατέρας λέει, πού θα κάνει θυσία, λέει, στις πέτρες θα κάνει θυσία. Πού. Ποιος το έχει τέρσει αυτόν τον ουρανό, διότι οι ουρανοί διηγούνται εδώ ξανά Θεού. Να το ξέρουμε, να το λέμε και οπουδήποτε. Οι άγγελοι από όσοι είπαν, μέγας οι κύριοι και θαυμαστά τα αιρός. Ναι. Να βλέπει τον ουρανό και να πει ότι υπάρχει κάποιος Θεός μεγάλος. Εκεί του παρουσιάζει ο Θεός και τον έκανε λίγο. Γύρισε πίσω, δεν τα πήγε τα βοδί. Στον πατέρα του. Λέει, πατέρα βασιλιά, δεν τα έφερα τα βόδια. Γιατί θέλω να σου πω κάτι, είμαι. Ό,τι έχεις να πεις πες το γρήγορα είπες. Μην καθυστερείς. Να πατέρα δεν πρέπει να κάνεις θυσία. Γιατί αυτές είναι πέτρες. Άψυχα πράγματα είναι. Υπάρχει μεγάλος Θεός στον ουρανό που έχει χτίσει τα πάντα. Και τον ουρανό και τη γη και τα πάντα της. Σου λέει πηγαίνεις να φέρεις τα βόδια ή δεν μην πεθαίνεις τώρα, είπε στο παιδί σου. Και το παιδί έσκυψε το κεφάλι και πήγε να φέρει τα βόδια. Έκανε το θέλημα του πατέρα του. Και λέει στη γυναίκα του, στη μάνα του παιδιού. Αυτόν σήμερα θα το θυσιάσω, είπε. Τους φάξω τα. Μου κάνω θυσίασε του λίγους. Διότι οι πατεράδες τότε προσφέρανε 100 παιδιά για θυσία. Οι μανάδες 103 παιδιά για θυσία. Θα τα σφάζανε και θα τα καίγανε. Να ευχαριστήσουν τον διάβολο, γιατί ο διάβολος ήθελε αίμα να βλέπει τα παιδιά. Και σήμερα ακόμα το ίδιο κάνει. Αίμα θέλει. Γι' αυτό είναι αιμοδόρος ο διάβολος. Φοβερός. Και πιάνει τα κλάματα η μάνα τώρα με το δίκιο του. Γιατί κρέφω η γυναίκα. Λέει, να μου σφάσεις εσύ το παιδί σήμερα. Πώς το γέννησα εγώ αυτό το παιδί. Και πώς το μεγάλωσα. Με ρωτήσα. Και έχουμε δύο παιδιά, θα ρίξουμε κλήρο. Γι' αυτό έχουν και με ίδιο οι κληρικοί ιερείς από το Μετσίδερ. Θα έχουν και αυτό, αυτό που ρίξανε κλήρο και ενώ θα πέσει η θέση του Ιούδα του Ισκαριώτη. Για το μαθείο, Άλεξ. Ναι. Γι' αυτό έχει θέση εκεί στους ιερείς του. Και παίρνει το μεγάλο παιδί το μερχή, τον δίνει με τα καλύτερα φορέματα να πάει να τον θυσιάσει. Να τον θυσιάσει. Παιδί μου, του λέει του Μετσεδέκη η μάνα, δεν κλαις τον αδερφό σου που θα τους ξαναδείς. Και έκλασε ο Μετσεδέκη. Και έπειτα της λέει, μάνα, μέχρι τώρα σας είχα την ανάγκη. Αλλά τώρα, εδώ και πέρα, δεν σας έχω την ανάγκη, θα φύγω και δεν θα με ξαναδείτε. Και ο Μετσεδέκ έφυγε και πήγε στο όρο στο Θαβόρ, εκεί που μεταμορφώθηκε ο Κύριος. Διότι ονομάστηκε Απάτορ, Αμήτορ και Αγέννητος, ο Μετσεδέκ. Τον αναγέννησε ο Θεός εκεί στο όρο και μεταμορφώθηκε. Ήταν εικόνα του Χριστού εκεί από το βουνό, από τότε. Εκεί
παρακάλει τον Θεό του ουρανού να εξοδοθρέψει τον πατέρα με τελέφη. Τον πατέρα του, τη μάνα του, τον αδερφό και όλους τους υπηκόους. Και όταν γύρισε μετά από 3 ημέρες ξανά στα Ιεροσόλυμα, δεν βρήκε κανένα. Τους είχε ανοίξει η γη και τους είχε καταπεί όλους. Και εδώ στο Θεό και ξαναγύρισε πίσω στο όλο τον Θεό. Και σκέφτηκε ότι τα ρούχα που φορούσε τα γραφιά σου χέρια ειδωλολατρό. Και τα γυμνώθηκε, τα έβγαλε και έμεινε όπως είχε κάνει η μάνα του. Και έζησε εκεί, στο όλο τον Θεό, με το ΔΕΚ, 7 έτη ολόκληρα. Ίσως και περισσότερο. Η τροφή του ήταν να τρώει κότα από αυτά που πιτρώνε στο βουνό και κάτι άλλα χόρτα που είναι σαν καρότα με γλυκόζες, που τρώει τη ρίζα τέτοια. Σαν καρότα είναι, άλλη χόρτα. Σαν καρότα. Και νερό έπινε από τη δρόσο που τράβαγε το βουνό από τον Ιορδάνη του ποταμό, και ήταν κοντά ο Ιορδάνης, στο Θεό. Και κάθε πρωί τρέχανε οι κλάρες από τα δέντρα, νερό. Από αυτό το νερό έπινε. Και οι τρίγες του σώματος το είχαν σκεπάσει με τσεδέρ, ολόκληρο, και τα νύχια του είχαν γίνει μια σπιθαμής. Και ζούσε μέσα εκεί σε αγρία κατάσταση. Σε αγρία κατάσταση ζούσε. Όταν συμπληρώθηκα τα 7 χρόνια, είπε ο Θεός εις τον Αβραάμ, διότι ήταν στις μέρες του Αβραάμ, ο Μελχιζεδέκ. Αβραάμ, Αβραάμ, του λέει, πού είναι, ειδού Κύριε, εδώ είμαι. Σηκώ πάνω, ετοίμασε το ζώο σου, θα πάρεις μαζί σου ξηράφι, θα πάρεις και ένα χιτώνα ολομέταξο, από το καλύτερο μετάξι χιτώνα. Και θα πας στο όρος προς τα βόρ. Και εκεί θα φωνάξεις, θα μπεις μέσα στο δάσος, θα φωνάξεις 3 φορές. Άνθρωπε του Θεού, δεν θα πεις άλλο όνομα, γιατί έτσι ακούει. Άνθρωπε του Θεού. 3 φορές θα πεις. Θα βγει κάποιος, να μην φοβηθείς, γιατί δεν κάνει κακό. Είναι άγριος όμως. Είναι σε αγριά κατάσταση, αλλά δεν κάνει κακό. Και πηγαίνει ο Αβραάμ, αφήνει τον δρόμο, μπαίνει μες στο δάσος και φώνασε 3 φορές. Άνθρωπε του Θεού. 3 φορές και το βλέπει να βγαίνει από το σπήλαιο ο Μελχιζεδέκ σε αγρία κατάσταση. Σκεπασμένος με τις τρίγες του σώματος, αλλά και τα νύχια τα έχει μια σπιδαμής, όχι σαν αυτό να πούει και ο προηγούμενος, σαν να μάθει τον Αθήνα. Λοιπόν, με έστειλε είπε ο Θεός του ουρανού να σε ξυρίσω από τις τρίχες του σώματος. Να σου κόψω και τα νύχια, να σε καθαρίσω και θα σε πιέσω με αυτό το χιτώνα και θα σκύψω μετά να με ευλογήσεις, είπε. Τον έκρισε ο Θεός, ιερέα τον Μελχιζεδέκ. Αχιερεύσει, καθαριτάξει. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Ναι, είπε. Ό,τι είπε ο Θεός του ουρανού, να μου κάνει. Και κάτσε και τον ξύρισε όλο το σώμα, εκτός από το κεφάλι. Και του κόβει και τα νύχια, το καθάρισε καλά, και τον έντυσε με το χιτώνα αυτό. Το πολυτερέστατο, το πανάκριβο. Γι' αυτό και οι αρχιερείς τώρα έχουν στολή ειδική. Γιατί επειδή έχουν πολλά λεπτά, το θέλει ο Θεός να είναι εξόρροξη με αυτό που πρέπει. Ναι. Έτσι το θέλει ο Θεός. Ναι. Όχι ότι έχουν πολλά λεπτά ή παίρνουν λεπτά για να κάνουν επιλήψεις. Ναι. Λοιπόν. Και έφυγε ο Αβραάμ. Αποτελείως την αποστολή του φέρει, δοξάζοντας τον Θεό. Γυρίζει στην Κεβρώνα εκεί που έμεινε, σε καλύδες,
Γιατί ο Αβραάμ δεν έκανε σπίτι που είχε να κάνει παλάτια. Αλλά τι θα ήθελε να κάνει. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Ναι. Έτσι ζούσε. Μέσα στις καλύτερες ζούσε. Και σε τρεις ημέρες μετά πήγε και ο Μελχισεδέκ εκεί στη Χεβρώνα. Και τους έφυσε με το λάδι. Ένα είδος χρήσμα. Μυστήριο του χρήσματος. Του χρήσματος δηλαδή. Μετά το λάδι. Έκλεισε τον Αβραάμ και τους 318 δούλους που είχε ο Αβραάμ. Άνους δηλαδή. Τους έκλεισε με το έλαιος. Και έπειτα πήρε ποτήρι καθαρό με κρασί και έβαλε και ψωμιά μέσα, ψιγούρα. Και μετά έλαβε πρώτα τον Αβραάμ και μετά τους 318 δούλους του Αβραάμ. Άρα ήταν η εικόνα του Χριστού. Ότι ο Χριστός θα ερχότανε για να κοινωνήσει με το σώμα του και με το αίμα του τον κόσμο, τον σημερινό κόσμο, τον αχάριστο κόσμο. Ναι, γιατί αχάριστοι είμαστε. Δεν έχουμε ημέρες ακόμα. Δεν έχουμε βάλει καλά βαθιά στην καρδιά μας. Ναι. Και μα, λέει εκεί το φίλο του, μου το διαβάσαμε, γιατί εγώ δεν διαβάζω. Αυτοί οι 318 δούλοι του Αβραάμ συμβολίζαν τους 318 θεοφόρους πατέρες στην Ίγκια της Πρισεδίας, στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Το 325. Ναι, ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Θεό, ευχαριστώ και εσάς που με ακούσατε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και να μαθαίνετε, διότι είναι τόσο πολύ βαθιά, που εμείς ψάχνουμε μόνο τη φλούδα, ενώ εσύ πήγες μέσα στον καρπό. Ευχαριστούμε.